Και η ώρα έφτασε. Μαρλένα. Έφτασε και ξεκινάει κάτι υπέροχο που γίνεται για τρίτη χρονιά. Τρίτη χρονιά, τρίτος χρόνος. Είμαστε πλέον το τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής εστιατόρου συστημάτων και για να μην τα ξεχνούμε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι, έτσι όπως εγώ. Σεβασμιότατε που τα λέει. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, μιλάτε στο μικρόφωνο. Το λόγο σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, παιδιά. Πρέπει να επενέσουμε την προσπάθεια αυτή την οποία κάνουν τα παιδιά όλων των τάξεων και των πρωταθλήτων της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, πάνω σε μια νέα πρωτοποριακή επιστήμη που ασχολείται με τα ρομπότ, που είναι η επιστήμη και τα μέσα του μέλλοντος. Και αυτή η προσπάθεια τη στηρίζει ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με πολλούς άλλους φορείς, κυρίως δε με την εταιρεία, την Ελληνοαμερικανική εταιρεία της ΑΜΕΡΕΣΚΟ. Και αυτό είναι ευήρο, διότι δίνει προοπτική στα παιδιά αυτά και να εξελιχθούν και να μπορέσουν να βρουν τρόπους ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις τις οποίες αποκτούν και να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτό το οποίο μαθαίνουν ώστε να είναι χρήσιμοι και χρηστικοί στην κοινωνία του μέλλοντος. Χαιρετίζουμε και τη φετινή προσπάθεια, το τρίτο φεστιβάλ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε για την παρουσία του κ. Κόντι που είναι εδώ και εκπροσωπεί την εταιρεία ΜΕΡΕΣΚΟ. Ευχαριστούμε τον Δήμο και όλους τους φορείς, κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία στηρίζει και ενισχύει και αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αστασόπουλε, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι αγαπητά παιδιά. Η Περιφέρεια είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας και του Δημάρχου και του Φώτη του Βασιμακόπουλου, ο οποίος είναι η καρδιά της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Χαιρόμαστε που αυτή η πρωτοβουλία έχει καμιαστεί από όλα τα παιδιά της πόλης και όχι μόνο και άλλων πόλεων από την Ελλάδα, και αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούμε και εκτός συνόρων, και αυτό βέβαια νομίζω ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στο να μοιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση ακόμα περισσότερα παιδιά. Χαιρόμαστε, διότι αυτό είναι το μέλλον και το μέλλον ανήκει στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστασόπουλε. Ο λόγος στο βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Μαντά. Καλησπέρα σε όλους, σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ένα πολύ σπουδαίο φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη χρονιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετέχουν. Νέες τεχνολογίες, η έξυπνη συνδίκευση, η καινοτομία είναι το μέλλον για όλα. Είναι μια διέξοδο για τα παιδιά μας σε μια εποχή που κινδυνεύει πάρα πολύ. Να απασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, πολύ σπουδαία, αλλά κυρίως είναι αυτά που χαράζουν το μέλλον όλων μας. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη και με ανυπομονησία περιμένω να παρακολουθήσω τι έχουν να μας παρουσιάσουν σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ, κύριος Καφανάρης Δημήτριος. Δεν είναι η ώρα για χαιρετισμούς, είναι η ώρα να δούμε τα παιδιά μας. Σας διότατε, πιστεύω ότι η πόλη της Καλαμάτας θα δημιουργήσει για μια ακόμα φορά πολύ πρότυπο. Κύριε Δήμαρχε, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, τους συνεργάτες σας, κύριε Βουλευτέ και κύριε Περιφερειάρχα. Θα πούμε ότι η αυτοδιοίκηση πραγματικά δίνει χώρο. Δίνει χώρο στα νέα παιδιά για την πραγματικά
είναι κομμάτι της κοινωνίας. Αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία και πιστεύω ότι θα δούμε πολλά ακόμα τέτοια φεστιβάλ στην Καλαμάτα, σε όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά αυτοδιοίκηση και κοινωνία πάνε μαζί. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Υγείας, κύριος Φραγής. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί άρχοντες, αγαπητοί συνάδελφοι, παιδιά, γονείς, συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Εκπαιδευτική ρομποτική, μια βιωματική διδακτική μέθοδος. Συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλαν σε αυτό το τρίτο φεστιβάλ. Μακάρι να συνεχιστεί τα παιδιά να σε ενδιαφέρει η συμμετοχή και όχι ο πρωταθλητισμός. Μαθαίνουμε μέσα από μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση να μπορούν να επιλύουν προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις, να αυτενεργούν. Και αυτό το πετυχαίνουμε με αυτή τη βιωματική μέθοδο μέσω της συμμετοχής. Σκοπός η επίλυση προβλημάτων, η κατανόηση της τεχνολογίας και όλα αυτά με ένα σκοπό την αηφορία. Να ετοιμάσουμε ένα καλύτερο αύριο για τις μελλοντικές γενιές. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στα παιδιά και τις ομάδες και τους εκπαιδευτικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλούμε τον Αντιπρόεδρο της Αμαρέσκου Σανέλ, κύριο Κόντι. Περάστε να μας πείτε κι εσείς. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, αγαπητοί κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχε, εκπρόσωποι φορέων, αλλά κυρίως εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά και γονείς. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος με την παρουσία μου ως εκπροσώπου της Αμερέσκο στο τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής της Καλαμάτας. Η Αμερέσκο, ο χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, είναι πραγματικά μια πρωτοποριακή και αξιέπαινη πρωτοβουλία. Στέκεται πάντοτε αρρωγός σε κάθε προσπάθεια των νέων, των μαθητών που με όρεξη, νεράκι, αλλά και όνειρα θέλουν να διδασκεύσουν τις νέες τεχνολογίες. Η ρομποτική αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της νέας τεχνολογίας και βέβαια η συνεχής προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου προς ένα καλύτερο μέλλον, βιώσιμο και αηφόρο. Μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση άξιων εκπαιδευτικών, οι νέοι μας γραμματίζονται, δοκιμάζουν νέα συστήματα και έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Όλα αυτά γιατί ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους αλλά και την πατρίδα τους. Με τα ίδια όνειρα έφυγε ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας μας, ο Τζορτζ Σακελάρης, σε ηλικία 18 ετών και μετανάστευσε στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει αυτό το όνειρο. Σπούδασε εργαζόμενος παράλληλα, μηχανικός, στην μακρινή Βοστόνη. Και μετά από δεκαετίες κυρίες και ακαταπόμητης εργασίας πέτυχε το όνειρό του. Ποιο είναι αυτό? Είναι η δημιουργία ενός τεχνολογικού κολοσσού της Αμερέσκο, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νέες τεχνολογίες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και βέβαια προστασία του περιβάλλοντος. Άρα, ένας τέτοιος άνθρωπος, ο Γιώργος Αγγελάρης, δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από την ανάγκη για υποστήριξη νέων ανθρώπων στα πλαίσια του τρίτου φεστιβάλ ρομποτικής Καλαμάτας. Και τελειώνοντας, θα δώσετε ένα μόνο λεπτό να αναφερθώ στη στενή συνεργασία μας με την πόλη της Καλαμάτας με ένα πολύ φιλόδοξο αλλά και δύσκολο στόχο. Για την επιτυχία του χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Είναι η επιτυχία η επίτευξη των στόχων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αηφορία. Η Καλαμάτα είναι μόνο μία από μόνο 5 ελληνικές πόλεις που έχουν προεπιλεγεί για να κυνηγήσουν αυτό το φιλόδοξο στόχο. Είμαι βέβαιος ότι με τη δική μας βοήθεια, την τεχνογνωσία μας και τη στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο και την ομάδα του θα πετύχουμε τον στόχο για ένα καλύτερο αύριο για όλους.
Κατόπιν τούτων θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να συγχαρώ ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, πολλούς από αυτούς είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω καθώς και τις ομάδες τους και βέβαια τους γονείς που είναι πάντοτε αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια και μην ξεχνάτε, the sky is the limit. Με λίγα λόγια, αν υπάρχει ένα όριο, είναι ο ουρανός. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα υπέροχα λόγια και για το ότι αποτελούσατε τον χρυσό χορηγό του φετινού φεστιβάλ. Και τώρα ήρθε η ώρα. Δήμαρχε, ήρθε η ώρα. Ο λόγος σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής και αφιόλου συστημάτων και πού αλλού εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης, γιατί δίνουμε τη σημασία που αναλογεί σε αυτό το φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, δυναμώνει, ενισχύεται. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε ομάδες από το Νηπιαγωγείο μέχρι και ομάδες πανεπιστημίου. Αυτό μας κάνει αισιόδοξο για το μέλλον αυτής της πόλης, για το μέλλον αυτής της χώρας. Γιατί η Καλαμάτα δίνει τον δρόμο. Δίνει τον δρόμο της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, των εταιριών συστημάτων, των νέων τεχνολογιών. Δίνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν νέες γενιές. Και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους, στις νέες γενιές, να μας παρουσιάσουν τις ικανότητες τους, το ταλέντο τους. Και εμείς αυτό το ταλέντο να τα αγκαλιάσουμε. Έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κόντι. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά που θα παρακολουθήσουμε, προτάσεις που θα μας παρουσιάσουν οι ομάδες, μπορεί τα επόμενα χρόνια να τις χρηματοδοτήσουν. Θες σαν τον κύριο Σαγιαλάρη που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πραγματικά υπέροχος, να τα χρηματοδοτήσουν και να τρέξουν πιο πολύ τα πράγματα και να τα ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να τα ενσωματώσουμε, να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας, να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας. Καλή επιτυχία στο τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής και αφιόλου συστημάτων. Καλή μας επιτυχία και γυρίζει στον κύριο Έναρξ. Ένα δυνατό χειροκρότημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν να ενωθεί το τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής και αφιόλου συστημάτων του Δήμου Καλαμάτας. Θα ξεκινήσουμε με 3. Πάμε όλοι, αντίστροφη μέτρηση. 3. 1. Είμαστε πολλά νέα του Δήμου Καλαμάτας. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια κατασκευή χέρι βοήθειας για το σούπερ μάρκετ. Η κατασκευή αυτή θα προσαρμόζεται στο χέρι μας και περνώντας από τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ροδία 4 ευρώ, τοφίλια 6 ευρώ, κεράσια 8 ευρώ, σίκα 6 ευρώ. Αναγνωρίζει λοιπόν, έτσι. Είναι για τα άτομα ειδικά με τύφλους. Α, μπράβο. Τα παιδιά που θέλουν να διαβάζουν. Μια τέλεια, τέλεια. Ένα μικρό λόγο για τις ομάδες αυτές που είναι μακριά. Ωραία. Θα μας πούμε λίγο περισσότερο, το θέλω. Η Ελλάδα αποτελείται από βάση
ομάδα. Μου φαίνεται περίεργη ομάδα. Ποια ομάδα είναι αυτή? Αυτή μου φαίνεται είναι από το έντομο. Μητροπολίο Καλαμάτας. Ο λόγος εσάς. Ποιος θα μιλήσει? Η ράμπα μου. Δυνατά, για να μιλήσουμε όλοι είμαστε. Γεια σας. Έχουμε φτιάξει μια μακέτα και έχουμε φτιάξει ένα σούπερ μάρκετ. Έχουμε φτιάξει και ένα και μια παιδική χαρά και ένα σπίτι. Και έχουμε φτιάξει και αυτόν τον χώρο που έχουμε ένα καράβι που κάποιος κάνει ένα πικνίκ. Και έχουμε φτιάξει και τον μηχανισμό, είναι το αμάξι με τη γέφυρα. Είμαστε τα εκπαιδευτήρια Βουγά. Στη συνέχεια, έχουμε δουλέψει στα εργαστήρια ταξιδιωτή.